Θα δώσουμε σκητάλη τώρα στον Νίκο Παπανικολάου, τον κλινικό ψυχολόγο της εκπομπής μας. Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Γεια σου Νίκο, πώς είσαι, τι κάνεις? Καλά. Όπως είπες πολύ σωστά, θυμώνουμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Θυμώνουμε, βέβαια, όπως η Γιώτα μας είπε. Εντάξει, θυμώνω και εγώ, άνθρωπος είμαι, είπε η Γιώτα. Ειδικά σε περιόδους, ξέρεις, σαν και αυτή, που ο καθένας έχει απολέσει και κάτι, έχει χάσει και κάτι. Γενικότερα, ο θυμός είναι συνδυασμένος, θα σου έλεγα, με το πένθος. Όλη αυτή την περίοδο πενθούμε κάτι. Σαφώς, κάποιοι πενθούν προσφυλή πρόσωπα, κάποιοι άλλοι πενθούν τη δουλειά τους, κάποιοι άλλοι πενθούν την ευζοία την οποία είχαν μέχρι στιγμής. Ναι. Σαφέστατα, ωστόσο, είναι μια δύσκολη κατάσταση και ο θυμός είναι μέσα στη διαδικασία της καθημερινότητας. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Το βλέπουμε, ναι. Ένα παρεξηγημένο συνέστημα ο θυμός. Γιατί μπερδεύουμε το θυμό με την οργή κάθε φορά. Ας δούμε, ωστόσο, για κάποιους μύθους και κάποιες αλήθειες οι οποίες υπάρχουν για το θυμό. Ο θυμός είναι κληρονομικός. Πρώτος μύθος, δεδομένου του ότι συνοδεύεται, όπως πιστεύουμε, από συμπεριφορές οι οποίες δεν μπορούν να αλλάξουν. Πράγμα το οποίο είναι ένα μεγάλος μύθος. Η αλήθεια ποια είναι? Ότι η έκφραση του θυμού στην πλειοψηφία είναι μια εκμαθημένη συμπεριφορά, είναι μια συμπεριφορά την οποία δηλαδή τη μαθαίνουμε κυρίως μέσω της παρατήρησης των άλλων. Δηλαδή παρατηρώντας τους άλλους και κυρίως τους σημαντικούς άλλους για μας, που είναι τα άτομα της οικογένειάς μας. Δεύτερος μύθος για το θυμό που υπάρχει είναι ότι ο θυμός οδηγεί σε επιθετικότητα. Δεν οδηγεί αυτόματα σε επιθετικότητα, αφού η αλήθεια είναι ότι ο θυμωμένος μπορεί να υιοθετήσει σίγουρα διαφορετικές αντιδράσεις όταν έχει θυμώσει. Αυτό είναι η αλήθεια. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επιθετικότητα και θυμός συνδυάζονται μεταξύ τους. Πάμε στον επόμενο μύθο, όπου λέει ότι πρέπει να είμαι επιθετικός για να πετύχω αυτό που θέλω. Πάρα πολύ σημαντικός μύθος βεβαίως, δεδομένου του ότι συχνά μπερδεύουμε, ξέρεις, τη διεκδικητική στάση με την επιθετική στάση. Άλλο διεκδικητικότητα και άλλο επιθετικότητα. Όταν μιλάμε για επιθετική συμπεριφορά, μιλάμε σίγουρα για κυριαρχία, μιλάμε για εκφοβισμό, μιλάμε για σκοπό, κάτι που έχει σκοπό τη νίκη. Ενώ αντίθετα, όταν μιλάμε για διεκδικητικότητα, μιλάμε για έκφραση των συναισθημάτων του θυμού με έναν σωστό τρόπο, έτσι, ώστε να μπορέσουν να γίνουν σεβαστά. Επόμενος μύθος ο οποίος υπάρχει είναι ότι το ξέσπασμα του θυμού ανακουφίζει και γι' αυτό το λόγο και είναι και θεμητό. Δηλαδή πρέπει να ξεσπάμε. Άλλωστε είναι κάτι το οποίο συχνά πυκνά το ακούμε πάρα πολύ συχνά. Η αλήθεια ποια είναι? Ότι το να βλέπουμε γενικότερα και το να ξεσπάμε γενικότερα βελτιώνουμε τις ικανότητες μας αυτού του είδους στην αντίδραση και ευωδώνουμε την επανεμφάνιση γενικότερα παρόμοιες συμπεριφορές σε παρόμοιες συμπεριφορές, οι οποίες τις κάνουμε στο μέλλον. Άρα δηλαδή παγιώνει αυτές τις συμπεριφορές μας στο μέλλον. Δηλαδή ουσιαστικά όσο πιο πολύ θυμώνουμε, τόσο μάλλον πιο πολύ παγιώνουμε αυτού του είδους τις συμπεριφορές, τις λανθασμένες συμπεριφορές. Πάμε στην επόμενη κάρτα, όπου μιλάμε για τα χαρακτηριστικά τώρα των θυμωμένων οικογενειών. Άρα λοιπόν υπάρχουν οικογένειες οι οποίες γενικότερα επικοινωνούν μέσω του θυμού και είναι κάποια χαρακτηριστικά που έχουν. Πρώτον, θεωρούν ότι ο θυμός είναι φυσιολογικός. Άρα είναι φυσιολογική και αναμενόμενη αντίδραση. Πράγμα πάρα πολύ λάθος. Δεύτερον, πιστεύουν ότι μόνο εκνευρισμένοι εισακούονται και γι' αυτό λόγο μιλάνε σε ψηλούς τόνους γενικότερα. Και το τρίτο είναι ότι συνηθίζουν να λύνουν τα προβλήματά τους με εκνευρισμό. Άρα λοιπόν, οι οικογένειες αυτές, οι οποίες με κάποιο τρόπο λειτουργούν έτσι, ώστε να μάθουν αυτή τη συμπεριφορά στα παιδιά τους, στα παιδιά, στα εγγόνια και ούτω καθεξής. Σε μια θυμωμένη οικογένεια, ένα παιδί μικρής ηλικίας, δημοτικού, πώς μπορεί να ξεφύγει από αυτόν τον δρόμο που του δείχνουν οι γονείς του? Είναι πολύ δύσκολα. Μάλλον η οικογένεια ίδια ή οι ενήλικες της οικογένειας πρέπει να ξεφύγουν ή μπορούν να ξεφύγουν, ή είναι δυνατόν να ξεφύγουν ή πρέπει να κάνουν κάτι για να ξεφύγουν, τέλος πάντων. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για το παιδί. Γιατί το παιδί το ίδιο πρέπει να συνειδητοποιήσει τη διαφορετικότητά του σε σχέση με τις υπόλοιπες οικογένειες, να καταλάβει κάτι τέτοιο και να μπορέσει να αποσπαστεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ή θα σου έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτήν την ηλικία να έχει κάποιο άτομο το οποίο με κάποιο τρόπο να τον καθοδηγήσει. Δεδομένου ωστόσο ότι συνήθως στην ελληνική οικογένεια οι μεγαλύτεροι καθοδηγούν τους νεότερους, δεν υπάρχει κάποιος εξωτερικός παράγοντας ο οποίος καθοδηγεί τα παιδιά. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να ξεφύγει. Άρα μάλλον ποντάρουμε ή πρέπει να ποντάρουμε ή πρέπει να περιμένουν κάτι να κάνουν οι ενήλικες της οικογένειας και όχι τόσο τα παιδιά. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη κάρτα, όπου μιλάμε για τα χαρακτηριστικά του θυμωμένου. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του θυμωμένου? Μιλάμε για εξουσία και έλεγχο. Έχουν δηλαδή εξουσία και πιστεύουν ότι εξασκούν την εξουσία τους και έχουν κάποιον έλεγχο σε όλους τους υπόλοιπους. Δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη. Άρα λοιπόν ρίχνουν το φταίξιμο γενικώς στους άλλους. Μη ικανότητα επικοινωνίας. Δεν έχω την ικανότητα να ακούω. Δεν έχω την ικανότητα να μπορώ να επικοινωνώ δομικά, σωστά, θετικά με τους άλλους. Δεν προσέχω και αγνοώ γενικότερα τους βασικούς κανόνες της επικοινωνίας. Το επόμενο είναι ότι είμαι αμυντικός γενικότερα με τους ανθρώπους, δηλαδή είμαι δυνατός, θορυβώδης και γενικότερα αισθάνομαι πάρα πολύ δυνατός μέσα από το προπέτασμα αυτού θυμού το οποίο φτιάχνω. Θεωρώ τον θυμό φυσιολογικό, σίγουρα δηλαδή ένα μέρος της καθημερινότητάς μου, ενώ δεν είναι φυσιολογικός, άλλωστε είναι προϊόν εκμαθημένης συμπεριφοράς από την ίδια την οικογένεια, όπως μιλήσαμε και προηγουμένως.
Και το επόμενο είναι ότι έχει και εκρήξεις οργής, δηλαδή αντικαθιστά με κάποιο τρόπο την ένταση, με την εγκύτητα, δηλαδή του να πλησιάσει κάποιον άλλον, ουσιαστικά το κάνει με ένταση, ίσως λόγω της ανασφάλειας της οποίας νιώθει ένας θυμωμένος άνθρωπος. Πάμε στην επόμενη κάρτα, όπου μιλάμε για το θυμό όταν εσωστρέφεται. Τι σημαίνει θυμός ο οποίος εσωστρέφεται, δηλαδή γυρίζει προς εμάς, ή τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, τέλος πάντων, ο οποίος εσωστρέφει το θυμό του. Είναι πρώτον η μυστικοπάθεια. Γενικότερα είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει πίσω από τις πλάτες. Γενικότερα δεν μιλάει τόσο ξεκάθαρα. Χειρισμός, δηλαδή με κάποιο τρόπο προκαλεί, εκβιάζει, προσποιείται και έχει ένα δευτερογενές όφελος. Χειριστική συμπεριφορά, χειριστικοί άνθρωποι, έχουμε μιλήσει στο παρελθόν. Έχει ενοχές. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλές ενοχές, έχει θυματοποίηση σε κάποιες σχέσεις, λειτουργεί δηλαδή σαν θύμα μέσα σε κάποιες σχέσεις. Γιατί στρέφει όλο το θυμό που έχει προς τον ή προς την σύντροφό του αντίστοιχα ή προς τον άλλον, προς τον εαυτό του. Έχει ψυχαναγκασμό. Η ψυχαναγκαστική, ξέρει, συμπεριφορά είναι μια συμπεριφορά που σημαίνει ότι το άτομο έχει θυμό προς τον ίδιο τον εαυτό. Πάρα πολλές φορές. Αποφυγή συγκρούσεων, αποφεύγει δηλαδή συγκρούσεις και από εκεί και πέρα υπάρχει και σαρκασμός, χλεβασμός, μεμψιμηρία, γενικότερα και γκρίνια. Και η γκρίνια είναι θυμός, ξέρεις. Όλο αυτό βέβαια στο πακέτο, όπως το περιγράφουμε εδώ πέρα, το οποίο το έχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι θυμωμένος, το εσωστρέφει και παρουσιάζει ψυχοσωματικά προβλήματα. Αν περάσουμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα, θα μιλήσουμε για ψυχοσωματικά προβλήματα που σχετίζονται με το χρόνιο θυμό. Πονοκέφαλος. Όταν έχω χρόνιο θυμό, έχω πονοκέφαλο. Έχω προβλήματα πέψης, όλα τα προβλήματα στο γαστροεισοφαγικό σωλήνα, μέχρι και προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο έντερο, αϊπνία. Είτε πρωτοπαθίες, δυσκολεύομαι δηλαδή να κοιμηθώ, είτε ξυπνάω στη μέση της νύχτας. Δηλαδή, αν είμαι θυμωμένος για μικρό χρονικό διάστημα, γενικότερα μάλλον δυσκολεύομαι να κοιμηθώ. Αν είμαι για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτή η κατάσταση πιθανά σημαίνει και κάτι άλλο, κάτι πιο σοβαρό, ίσως κατάθλιψη. Και άρα λοιπόν ξυπνώ στη μέση της νύχτας και δυσκολεύομαι να κοιμηθώ. Υπέρταση, δερματικά προβλήματα, προχωράμε, καρδιαγγειακά προβλήματα, αυτοάνοσα, χαμηλό ανοσοποιητικό, ευαισθησία στον πόνο και στις μολύνσεις. Το χαμηλό ανοσοποιητικό άλλωστε είναι κάτι που σχετίζεται με αυτή τη φάση δύσκολη που περνάμε. Δηλαδή, ο θυμωμένος άνθρωπος γενικότερα αρρωσταίνει πιο εύκολα. Ένας θυμωμένος άνθρωπος είναι και ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Μπορεί να είναι και ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Συνήθως είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Ναι. Μπορεί να είναι ωστόσο και ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Δεν είναι πανάκια, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πανάκι αυτό ωστόσο. Θυμωμένος και σκληρός είναι το ίδιο. Θυμωμένος και σκληρός είναι λίγο διαφορετικό. Θυμωμένος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γενικότερα αντιδρά βία, αντιδρά περίεργα, αντιδρά ακραία κάποιες φορές. Ο σκληρός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάμπτεται δύσκολα. Ένας δίσκαμπτος άνθρωπος ο οποίος προσαρμόζεται πολύ δύσκολα, ίσως. Εκεί νομίζω ότι είναι η διαφορετικότητα του θυμωμένου σε σχέση με τον σκληρό άνθρωπο. Ναι. Μάλιστα. Ας μιλήσουμε για τους οδηγίες προς θυμωμένους πλέον. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι θυμωμένος? Πρώτον, απόσυρση από το αίτιο. Δηλαδή, να φύγω από αυτό το οποίο με θυμώνει. Εδώ βέβαια γεννάται το ερώτημα και προκύπτει το ερώτημα αν δέχονται οδηγίες οι θυμωμένοι άνθρωποι. Νομίζω ότι δεν δέχονται οδηγίες, αλλά ίσως πολλές φορές μετά από κάποια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην προσωπική του ζωή, ίσως μπορούν να καταλάβουν τη δυσλειτουργία του σε σχέση με το εγγύς περιβάλλον το οποίο βρίσκονται και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο να μπορέσουν να στρέψουν την κατάσταση προς τον εαυτό τους. Άλλωστε, όπως είπαμε προηγουμένως, τα άτομα τα οποία είναι θυμωμένα δύσκολα επικοινωνούν και δύσκολα κατανοούν το ότι τελικά και αυτά ή αυτά, να το πούμε διαφορετικά, είναι μέρος του προβλήματος. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι αναγνώριση και αποδοχή. Αναγνωρίσω δηλαδή και να αποδεχτώ τη διαφορετικότητά μου και το πόσο θυμωμένος είμαι σε αυτή τη φάση. Εστίαση στο αίτιο ή στα αίτια τα οποία μπορεί να έχω, δηλαδή να εστιάσω στο αίτιο το οποίο με θυμώνει. Επινόηση στρατηγικών λύσεων, να επινοήσω διάφορες στρατηγικές λύσεις ώστε να διαχειριστώ αυτή τη δύσκολη ψυχοπιεστική κατάσταση και για μένα. Φυσική άσκηση, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα από τη φυσική άσκηση φαίνεται το ότι μάλλον μειώνουμε το θυμό μας. Άρα λοιπόν, φυσική άσκηση, γυμναστική, άλλωστε αυτή την περίοδο είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε ή πρέπει να το κάνουμε όλοι μας, σε μια περίοδο που είμαστε θυμωμένοι, όπως έλεγες προηγουμένως. Τώρα, κάτι το οποίο ίσως. Μιλάμε για κάτι πιο συγκεκριμένο, τήρηση βιβλιαρίου εκρήξεων. Δηλαδή, το να κρατώ σημειώσεις με τις εκρήξεις μου και να καταλαβαίνω το ότι οι εκρήξεις μου μάλλον έχουν μια συνέχεια και δεν σχετίζονται με το αίτιο το οποίο τις προκαλεί. Ενεργοποίηση τεχνικών συμφιλίωσης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τεχνικές ούτως ώστε να συμφιλιωθώ προφανώς πριν από όλα με τον εαυτό μου και δεύτερον με το άτομο με το οποίο μπορώ και έχω μπει στη διαδικασία του να θυμώσω. Προγραμματισμός παύσεων, δηλαδή να πάψω αυτό που κάνω. Αποστασιοποίηση από το γεγονός και προφανώς το τελευταίο, όταν δεν μπορώ να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση, επίσκεψη ειδικού της ψυχικής υγείας, ούτως ώστε να διαχειριστώ μια κατάσταση η οποία πριν από όλα είναι δυσλειτουργική για μένα και σίγουρα για το οικογενειακό και το κοινωνικό μου περιβάλλον. Μάλιστα. Εξαιρετικά όσα μας είπες, κατευθύνσεις που έδωσες και σήμερα, Νίκο.